Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή Safety Car. Τάσο Κοτσάνης, Γιάννης Αντωνόπουλος πίσω τα μικρόφωνα. Δεν είναι τυχαίο το κομμάτι που έχει επιλεχθεί να ακούσετε εδώ ραδιοφωνικά. Είναι το κομμάτι με το οποίο παρουσιάστηκε η Αλφα Ρωμαίο Τονάλε. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας πρώτα στο Μιλάνο, στον Αλέξανδρο Τολιώκη, τον υπεύθυνο σχεδιασμού της Αλφα Ρωμαίο για το συγκεκριμένο μοντέλο. Αλέξανδρε, καλή σου μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Είμαστε καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ. Και πάμε να δώσουμε και την καλημέρα μας στην Αθήνα, στον Ιάκωβε τον Κρομίδα, τον Διευθυντή Επικοινωνίας της Αλφα Ρωμαίο στη χώρα μας. Ιάκωβε, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους από την Αθήνα. Τι ωραίο και μαγικό το ραδιόφωνο ενώνει Αθήνα, Θεσσαλονίκη με Μιλάνο ταυτόχρονα. Μία ευθεία είμαστε. Ακριβώς όπως το είπες. Μία ευθεία. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε κάτω, πάμε να μιλήσουμε για Αλφα Ρωμαίο Τονάλε και θα μιλήσουμε λίγο έτσι με ποδοσφαιρικούς όρους, γιατί είμαστε και ένα αθλητικό ραδιόφωνο, κακά τα ψέματα. Αλέξανδρε, αν μιλήσουμε τελείως ποδοσφαιρικά, βαριά η φανέλα της Αλφα Ρωμαίο, μεγάλη ιστορία και έχεις αναλάβει εσύ με το project το οποίο έβγαλες, δημιούργησες και πλέον είσαι στη γραμμή παραγωγής, να είναι στις πλάτες σου αυτή η ιστορία και να θέλει να κάνει πωλήσεις μέσα από αυτό το αυτοκίνητο που εσύ σχεδίασες μαζί με την ομάδα σου. Ναι, θέλω να πω, δεν ήταν εύκολη η διαδικασία σίγουρα, αλλά κατά τα άλλα πριν να πω το διασκεδάσαμε όλη η ομάδα, διότι οπωσδήποτε είναι μεγάλη πρόκληση να κάνεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο για μια τέτοια μάρκα σαν την Αλφα Ρωμαίο. Όπως είπες και εσύ με την ιστορία που έχει, έτσι. Είναι μεγάλη η ιστορία της και δεν ξέρω, αντέχεις αυτό το βάρος στις πλάτες σου, γιατί κακά τα ψέματα είναι μεγάλη ευθύνη. Προφανώς και το αντέχω και είναι και τιμή μου που μπορώ να βάλω τα χέρια μου σε αυτό το προϊόν μιας τέτοιας εταιρείας με τόσο μεγάλη ιστορία και θέλω να πω ότι ίσως αυτό ήταν και μια κινητήρια δύναμη για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, ας πούμε. Δηλαδή ξέραμε ότι είναι μεγάλη ευθύνη και ξέραμε τι υπάρχει από πίσω, έτσι, σαν ιστορία και σαν φήμη για αυτή τη μάρκα. Να πάμε στον Ιάκωβο. Ιάκωβε, σου άρεσε το αυτοκίνητο τώρα, ρωτάμε το Διευθυντή Επικοινωνίας Αλφα Ρωμαίο, αλλά έχω λόγο που το ρωτάω και πώς νιώθεις σαν Έλληνας, ο οποίος ο Αλέξανδρος σχεδίασε το συγκεκριμένο μοντέλο. Κοίτα, Τάσο, ας ξεκινήσουμε ανάποδα. Καταρχήν, προφανώς αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανος που αυτό το πολύ σημαντικό μοντέλο για την Αλφα Ρωμαίο έχει σε μεγάλο βαθμό και ελληνική υπογραφή. Ο Αλέξανδρος έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα και προφανώς είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Τώρα, για την ομορφιά δεν θα σου πω κάτι που δεν θα περίμενε κανείς. Ήταν πάρα πολύ όμορφο αυτοκίνητο. Αυτό όμως που με εντυπωσίασε περισσότερο δεν ήταν η ομορφιά, που κατά τα ψέματα ήταν κάτι αναμενόμενο. Μια Αλφα Ρωμαίο είναι καταδικασμένη να είναι όμορφη. Εντυπωσιάστηκα πώς κατάφεραν να φέρουν το αυτοκίνητο παραγωγής τόσο κοντά στο πρωτότυπο. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους περιορισμούς που πρέπει οι σχεδιαστές να ακολουθήσουν και οι μηχανικοί. Και πραγματικά όταν το είδα στην αποκάλυψη δεν μπορούσα να πιστέψω ότι κατάφεραν να φτιάξουν ένα αυτοκίνητο τόσο κοντά στο πρωτότυπο. Είναι πραγματικά απίστευτο. Να λοιπόν, κάτι για το οποίο ήθελα να το ρωτήσω, παίρνουμε την πάσα από σένα. Αλέξανδρε, άκουσες τον Ιάκωβε τον Κρομίδα, πόσο τον δύσκολο άκουσα. Είναι. Ουσιαστικά είναι ένα διαφορετικό είδος δουλειάς, έτσι. Δηλαδή η πρώτη δουλειά που κάναμε, το concept, ας πούμε ότι είναι ο σχεδιαστής ελεύθερος να δείξει αυτό που θέλει στο κοινό, στον κόσμο, ας πούμε το ποιο θα ήταν το ιδεατό αποτέλεσμα για αυτόν. Από εκεί πέρα όμως ένα αυτοκίνητο για να... Γιατί όπως ξέρουμε ένα αυτοκίνητο είναι ένα πολύ περίπλοκο βιομηχανικό προϊόν, για να γίνει η πραγματικότητα περνάει από 40 κύματα, να το πω και έτσι. Οπότε τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, που δουλεύαμε, ουσιαστικά ο στόχος μας ήταν να μείνει όσο δυνατόν πιο κοντά στο πρωτότυπο που παρουσιάσαμε, και πήγε πολύ καλά από ό,τι είδαμε τα σχόλια του κόσμου και διάφορα βραβεία που πήραμε τότε. Οπότε από εκεί και πέρα, άμα βάλεις μέσα όλους τους κανονισμούς, διάφορα μεθόδους παραγωγής, ας πούμε, που πρέπει να ακολουθήσουμε και όλα αυτά, ήταν, ας πούμε, 2-3 χρόνια δύσκολα
ώστε να κρατήσουμε το τελικό αποτέλεσμα που είναι αυτό που είδατε τώρα. Δεν έχει αδικό και ο Ιάκωβος το σημείωσε ότι από την ώρα και τη στιγμή που παρουσιάστηκε τότε στην έκθεση της Γενέβη ως πρωτότυπο, όχι απλώς θετικά σχόλια, υπήρχαν σχόλια που λέγανε «βγάλτε το αύριο, θέλουμε το αυτοκίνητο». Δηλαδή ήταν εντυπωσιακά τα σχόλια από τον κόσμο, κακά τα ψέματα. Και ίσως είναι ένας από τους κύριους λόγους που η Αλφα Ρωμαίο έβαλε μπροστά για να βγει στην γραμμή παραγωγής. Οπωσδήποτε η αποδοχή του κόσμου είναι πάρα πολύ σημαντική για μια εταιρεία. Δηλαδή ουσιαστικά τα κόνσεπτ όταν τα κάνουν οι εταιρείες τα κάνουν για να μετρήσουν τις αντιδράσεις του κόσμου. Αν εμείς το βγάζαμε και ο κόσμος έλεγε τι βγάλατε, προφανώς θα το σκεφτόταν δεύτερη φορά. Οπότε ναι, είναι σίγουρα μια δύναμη που όθησε στην τελική απόφαση, θα έλεγα. Εσείς σχεδιαστές είστε περίεργοι άνθρωποι. Και γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Πού το ξέρεις? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στη δικιά σας φαντασία κρίνονται τα αποτελέσματα ενός αυτοκινήτου, αν θα, εκτός από τα μηχανικά, κινητήρες και οτιδήποτε έχει να κάνει, αν θα αρέσει τον κόσμο ή όχι. Εγώ θα να σε ρωτήσω ευθέως, πώς εμπνεύτηκες να δημιουργήσεις μαζί με την ομάδα σου αυτή την Αλφα Ρωμαίο τον Άλλη, αυτό το σχέδιο? Από πού πήρε, πού εμπνεύστηκες? Μερικοί, εμείς οι δημοσιογράφοι, ρε παιδί μου, και έξω στον κόσμο λέμε, τι σκεφτόταν το προηγούμενο βράδυ και έχει δημιουργήσει αυτό το κοψοτέχνημα, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά? Ναι, όπως πολύ σωστά το είπες, η εξωτερική εμφάνιση, ας πούμε, είναι σαν γι' αυτό που λέμε έρωτας με την πρώτη ματιά, έτσι. Μπράβο, δηλαδή, ακριβώς. Αν αρέσει το αυτοκίνητο, αρέσει από εκεί πέρα. Οπότε μετά όλος μπαίνει στη διαδικασία να κοιτάξει τα μηχανικά μέρη και όλα τα υπόλοιπα. Όσον αφορά την έμπνευση, θα έλεγα ότι ήταν η όλη ιστορία της Αλφα Ρωμαίο βοήθησε. Δηλαδή πάρα πολλά αυτοκίνητα τα οποία εγώ τα λατρεύω γιατί μου αρέσουν πολύ και τα κλασικά αυτοκίνητα. Προσπαθήσαμε, ας πούμε, να βρούμε το DNA της φίρμας μέσα από κάποιες γραμμές οι οποίες κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ έτσι αναγνωρίσιμες. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την έμπνευση, με αυτόν τον ρομαντισμό, αν το θέλεις, χωρίς να είναι ρετρό, διότι δεν είναι ρετρό. Δηλαδή παίρνεις κάποιες ιδέες ή κάποια έτσι γενική γραμμή από το παρελθόν και προσπαθείς να δεις το μέλλον. Και με αυτόν τον τρόπο γεννήθηκε τον Άλλη ουσιαστικά. Με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω, αν μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπε ο Αλέξανδρος, είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις βλέπεις την Τονάλε, αναγνωρίζεις αμέσως μια Αλφα Ρωμαίο. Καταλαβαίνεις ότι μια Αλφα Ρωμαίο, χωρίς όμως να νιώθεις ότι είναι η αντιγραφή κάποιου άλλου μοντέλου. Βλέπεις πράγματα τα οποία είναι πολύ οικεία στο μάτι για όσους αγαπούν την Αλφα Ρωμαίο, χωρίς όμως να αναμασά το παρελθόν. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι εξαιρετικό, όπως επίσης και γενικά η δουλειά των σχεδιαστών που, ενώ για παράδειγμα ο ζωγράφος έχει απόλυτη ελευθερία να κάνει τι θέλει, ο σχεδιαστής πρέπει να φτιάξει κάτι το οποίο, όπως και η ομάδα του Αλέξανδρου, έπρεπε να μπει στην παραγωγή, έπρεπε να είναι πρακτικό, έπρεπε να είναι πολύ σωστό στον δρόμο. Οπότε νομίζω αυτή νομίζω είναι ένα στοιχείο, αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να θαυμάζουμε στους σχεδιαστές για τη δουλειά που κάνουν. Και μια και μίλησε ο Αλέξανδρος για DNA της μάρκας, το οποίο το sport DNA της Αλφα Ρωμαίο δεν το βρίσκεις εύκολα πουθενά. Να τα πούμε έτσι πως είναι τα πράγματα. Να πάμε λίγο στον Ιάκωβο. Τι έρχεται από το Sport DNA της Αλφα Ρωμαίο πλέον? Τι περιμένουμε να δούμε από την Τονάλε, Ιάκωβε? Είναι πολύ σαφές ότι η Τονάλε είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο διατηρεί στο ακέραιο το DNA της μάρκας, αλλά το περνάει σε μια νέα εποχή. Ο εξηλεκτρισμός είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε να αναπτύσσεται συνεχώς. Η Τονάλε είναι η πρώτη εξηλεκτρισμένη Αλφα Ρωμαίο στην ιστορία της μάρκας. Παρόλα αυτά το Sport DNA παραμένει εκεί. Και εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν δούμε την ιστορία της Αλφα Ρωμαίο από το 1910, ο σπόρα χαρακτήρας είναι ένα στοιχείο που υπάρχει διαχρονικά. Αλλάζει, έτσι, γιατί αλλάζει η τεχνολογία, αλλάζουν οι κινητήρες και πλέον μπαίνει σε μια νέα εποχή με την Τονάλε, όπου πλέον ο σπόρα χαρακτήρας θα συνδέεται και με την εξηλεκτρισμένη κίνηση, είτε μιλάμε για τα υβριδικά σύνολα με τα οποία λανσάρεται, είτε με το plug-in hybrid σύστημα, το οποίο επίσης το περιμένουμε προς τα τέλη της χρονιάς. Άρα τι περιμένουμε από απόδοση και κινητήρες από την Αλφα Ρωμαίο τον Άλλε? Σε επίπεδο κινητήρων υπάρχουν δύο νέα υβριδικά σύνολα με 130 και 160 ύπους, τα οποία είναι είτε υβριδικά, παρόλα αυτά προσφέρουν και αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, κάτι που είναι μια καινοτομία σε αυτή την κατηγορία συστημάτων.
Υπάρχει και κινητήρας diesel για όσους επιθυμούν να κινηθούν για μεγάλες αποστάσεις. Το diesel εξακολουθεί να είναι μια πολύ συμφέρουσα λύση. Και βέβαια θα υπάρχει και το plug-in hybrid Q4 υβριδικό σύστημα, το οποίο θα έχει απόδοση 275 λίπων, τετρακίνηση, και μάλιστα τουλάχιστον τα πρώτα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουμε, επειδή η κίνηση πίσω θα δίνεται από τον ηλεκτροκινητήρα, είμαστε σίγουροι ότι θα έχει και πάρα πολύ δυναμικό και ευέλικτο χαρακτήρα στις κλειστές διαδρομές, όπως θα περίμενε κανείς από μια Alfa Romeo. Να πάμε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Παραμένει η premium ποιότητα, θα δούμε πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν σε καμία Alfa Romeo μέχρι τώρα. Αν μπορώ εγώ να πω για το πρώτο κομμάτι, ναι, ο premium χαρακτήρας είναι ένα στοιχείο που έχουν οι Alfa Romeo, όπως και η Giulia και η Stelvio. Στην Τονάλε περνάμε σε μια νέα κατηγορία, πολύ δυναμική, της SUV, μια πάρα πολύ ανταγωνιστική κατηγορία. Αυτό το βλέπουμε και στο εσωτερικό του μοντέλου, και αυτό εκφράζεται και από την επιλογή των υλικών και από τη σχεδίαση, αλλά νομίζω και από την συνολική αίσθηση που θα παίρνει ο οδηγός και οι επιβάτες. Επίσης, ο premium χαρακτήρας δεν εξαντλείται μόνο στο προϊόν, αλλά και στις υπηρεσίες που τα απολαμβάνει όποιος αγοράζει την Alfa Romeo, γιατί τελικά στη σύγχρονη εποχή η συνολική εμπειρία είναι αυτή που κάνει τη διαφορά σε σχέση με την ποιότητα ενός προϊόντος. Αλέξανδρε, εσωτερικός σχεδιασμός. Ναι, να προσθέσω, ναι, για τον εσωτερικό σχεδιασμό, αν και δεν ήμουν εγώ που ανέλαβα τον εσωτερικό σχεδιασμό, ήταν η ομάδα που κάνει τα εσωτερικά. Θέλω να πω ότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε κάποια χαρακτηριστικά της Alfa Romeo που βρίσκουμε σε όλα τα μοντέλα της ιστορίας μας, όπως είναι αυτό που ονομάζουμε εμείς κανοκιάλε, που θα πούνε τα κιάλια ουσιαστικά, που είναι τα όργανα, τα δύο όργανα που έχεις μπροστά σου, τα οποία είναι πάρα πολύ αναγνωρίσιμα Alfa Romeo. Επίσης το τριάκτινο τιμόνι με τα λουμινένια paddles από πίσω για τις αλλαγές ταχυτήτων, τα αυτιά, ας πούμε, για τις αλλαγές ταχυτήτων, τα οποία δεν τα συναντάς σε συγκεκριμένη κατηγορία. Και γενικότερα η όλη λογική ήταν να κάνουμε κάτι το οποίο είναι driver-oriented εσωτερικό, δηλαδή εστιάζει στον οδηγό. Δηλαδή αυτό που αγγίζει και βλέπει ο οδηγός είναι πολύ ευχάριστο και πολύ Alfa Romeo, να το πω και έτσι. Και μια έτσι ωραία λεπτομέρεια που θέλω να προσθέσω, που κάνανε τα παιδιά η ομάδα του εσωτερικού και τους βοήθησα και όλες, ήταν στα γραφικά του Καντράν, τα οποία παίρνουν έμπνευση από τις κλασικές Alfa Romeo όπως είναι η Giulia. Και θα δείτε ότι παρόλο που είναι όλο υπερτεχνολογικό και digital, ότι υπάρχει μια επιλογή, τα γραφικά θυμίζουν πάρα πολύ τα γραφικά των κλασικών Alfa Romeo. Για τους πιο ρομαντικούς, ας πούμε, για τους πιο high-tech υπάρχουν οπωσδήποτε και μοντέρνα γραφικά, εντελώς καινούρια. Πράγματα. Λοιπόν, να σου κάνω λοιπόν μια δύσκολη ερώτηση. Αν σου δινόταν η δυνατότητα να αλλάξεις στο παιδί, όπως αποκάλεσαι στα social media, γιατί το νιώθεις παιδί σου, αν δυνατόν να αλλάξεις κάτι στο αυτοκίνητο, κάτι το οποίο λες εδώ θα ήταν λίγο καλύτερο, θα το άλλαζες ή παραμένει το παιδί σου και το αγαπάς και το λατρεύεις έτσι ακριβώς όπως το σχεδίασες? Ωραία ερώτηση και δύσκολη. Η απάντηση θεωρώ ότι είναι απλή. Δεν θα άλλαζα κάτι. Αλλά γιατί δεν θα άλλαζα κάτι? Διότι εμείς οι σχεδιαστές δεν σταματάμε ποτέ. Δηλαδή θα άλλαζα κάτι σήμερα, θα άλλαζα κάτι αύριο, θα άλλαζα κάτι μεθαύριο. Οπότε με αυτή τη λογική, αν δεν το πάρεις απόφαση να πεις ότι τελείωσε ο χρόνος, το αυτοκίνητο είναι έξω, ναι, δεν μπορείς να αλλάξεις κάτι. Οπότε δεν θα άλλαζα κάτι για αυτό το λόγο, γιατί ξέρω ότι είναι ατέρμονο για εμάς τους σχεδιαστές. Διότι όσο μεγαλώνουμε και όσο βλέπουμε καινούργια πράγματα, εξελισσόμαστε, οπότε τα πράγματα αλλάζουν στο δικό μας το μυαλό, στη δική μας οπτική. Οπότε δεν είναι. Δηλαδή, δεν θα σταμάταγε ποτέ αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή θα παίρνεις κάτι τέτοιο. Αλέξανδρε, ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπατε και στην παρουσίαση του μοντέλου, ότι η τελειότητα ορίζεται όχι όταν δεν μπορείς να προσθέσεις κάτι, αλλά όταν δεν μπορείς να αφαιρέσεις κάτι. Και πραγματικά νομίζω ότι τον άλλο το εκφράζει αυτό, γιατί είναι αυτοκίνητο από όποια γωνία και να το δεις, δεν νιώθεις ότι κάτι θα ήθελες να φύγει ή μοιάζει παράτερο. Νομίζω και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, η καθαρότητα της γραμμής και πώς έχετε καταφέρει να έχετε κάνει ένα τόσο όμορφο αυτοκίνητο, χωρίς να είναι φλίαρο, χωρίς να έχει πολλά στιλιστικά στοιχεία που να μπερδεύουν. Αυτό είναι κάτι
Πάρα πολύ ωραίο. Και πάμε τώρα σε μια ακόμη ερώτηση τον Αλέξανδρο. Πώς νιώθει ή πώς θα νιώθει, το λέω από εδώ και πέρα, όταν και στη χώρα μας θα έρχεται και στην Ιταλία και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου ταξιδεύει και θα βλέπει μπροστά του το δικό του δημιούργημα? Δεν το έχω δει ακόμα στον δρόμο, να σας πω την αλήθεια, μαζί με άλλα αυτοκίνητα, για να καταλάβω πώς είναι η αίσθηση. Είναι μια αίσθηση πρωτόγνωρη για μένα, διότι μέχρι τώρα έχω δουλέψει σε αρκετά κόνσεπτ, πρωτότυπα αυτοκίνητα, ας πούμε, που παρουσιάσαμε σε εκθέσεις. Αλλά να βλέπω το ίδιο αυτοκίνητο να αναπαράγεται είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα και δεν μπορώ να απαντήσω. Θα απαντήσω σε κάποιους μήνες, αν θέλει να με ξαναπάρει τηλέφωνο. Αυτό δεν είναι σίγουρο. Έχω απορία. Εγώ πραγματικά απορία να δω πώς είναι το συνέστημα. Δεν μπορώ να απαντήσω προς το παρόν. Την ίδια απορία, το συνέστημα, το πώς είναι τον άλλο στον δρόμο, σίγουρα την έχουμε και εγώ και ο Ιάκωβος, καθώς ο Ιάκωβος περιμένει να του έρθει το αυτοκίνητο. Και πότε το περιμένουμε, Ιάκωβε, να έρθει στην Ελλάδα? Ανυπομονώ πολύ και εγώ να δω το αυτοκίνητο στον δρόμο, ακόμα περισσότερο να το δω κάτω από τον ελληνικό ήλιο. Σύμφωνα με το πλάνο, μέσα στον Απρίλιο θα γνωρίζουμε τις τιμές του νέου μοντέλου και στη συνέχεια, στις αρχές Ιουνίου θα έλεγα, θα λανσαριστεί το μοντέλο σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα βέβαια, οπότε τα πρώτα αυτοκίνητα τα περιμένουμε να τα δούμε από κοντά στην Ελλάδα αρχές Ιουνίου, αρχικά με τις εκδόσεις βενζίνης, λίγο αργότερα η δίζελ και προς τα τέλη της χρονιάς, αρχές του 23, θα έρθει και η plug-in hybrid έκδοση. Να φανταστώ, μαζί με τα αυτοκίνητα θα παραλάβετε και τον Αλέξανδρο Τολιώκη, έτσι δεν είναι? Θα το θέλαμε πάρα πολύ και θα είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για μας όταν έρθουν τα πρώτα αυτοκίνητα, να είναι εδώ και ο Αλέξανδρος να μας εξηγήσει και από κοντά τη δουλειά του, και πραγματικά θα είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή για μας. Λοιπόν, επειδή στις μέρες μας τα πρότυπα λίγο προς τα παιδιά είναι μερικά άσχημα, αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν ως πρότυπα κάποιοι άνθρωποι. Επειδή όμως σε μένα μου αρέσει η δουλειά του Αλέξανδρου Τουλιώκη, εντάξει, μπορεί να αγαπάω το αυτοκίνητο, αλλά και το θεωρώ ως πρότυπο για τα νέα τα παιδιά να ασχοληθούν με αυτό που αγαπάνε, μπορεί κάποιοι να αγαπάνε το σχέδιο. Θα ήθελα να μας πει λίγο, Αλέξανδρος, την ιστορία του με λίγα λόγια. Πώς ξεκίνησε και πώς κατάφερε να φτάσει σε τόσο υψηλό βαθμό στέλεχος μέσα στην Αλφα Ρωμαίο και να δημιουργεί αυτή τη στιγμή αυτοκίνητα τα οποία βγαίνουν σε γραμμή παραγωγής? Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Δεν θεωρώ ότι είμαι πρότυπο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πριν ξεκινήσω να λέω πού σπούδασα, ήθελα να πω ότι για μένα το σημαντικό είναι να ακολουθείς το πάθος σου, να ακολουθείς το όνειρό σου. Θεωρώ ότι οποιοδήποτε ακολουθεί το όνειρό του και το πάθος του μπορεί να κάνει αυτό που θέλει. Τώρα, στα πιο συγκεκριμένα, ξεκίνησα τις σπουδές μου στο ΤΕΙ βιομηχανικού σχεδιασμού στην Κοζάνη. Mm-hmm. Από πού κατάγεσαι, Αλέξανδρε? Από την Αθήνα. Αθήνα. Είμαι αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, οπότε συγχωρέστε την. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει προφορά μου, γιατί μου το λένε οι φίλοι μου. Λοιπόν, οπότε μετά τις σπουδές μου στην Κοζάνη συνέχισα στην Ιταλία και έκανα μάστερ στο σχεδιασμό αυτοκινήτων στο Τωρίνο, όπου βρίσκομαι και τώρα για να διορθώσουμε το Μιλάνο. Δεν το διόρθωσα στην αρχή. Είμαστε στο Τωρίνο, είναι το σχεδιαστικό τμήμα της Αλφα Ρωμαίο. Οπότε ναι, μετά τις σπουδές μου μάστερ, δηλαδή που έκανα στο σχεδιασμό αυτοκινήτων, ξεκίνησα μετά την πρακτική μου άσκηση στην Αλφα Ρωμαίο. Τότε εκείνο τον καιρό είχαν διαλέξει την πτυχιακή μου εργασία που ήταν η Αλφα Ρωμαίο Γκλόρια, διότι υπήρχε συνεργασία με την Αλφα Ρωμαίο μεταξύ σχολής και Αλφα Ρωμαίο. Και αυτό ήταν το εισιτήριό μου για να μπω στην εταιρεία. Και από εκεί σιγά σιγά, σαν σχεδιαστή, δούλεψα και στη Μαζεράτη για το πρωτότυπο Αλφιέρι, κάποιες λεπτομέρειες για την Τζούλια και το Στέλβιο. Και από εκεί πέρα είμαι στο δυναμικό της Αλφα Ρωμαίο. Πόσα χρόνια σου πήρε, Αλέξανδρε, να σπουδάσεις και να μπεις μέσα στην Αλφα Ρωμαίο, περίπου? Ήτανε 3 χρόνια και της σχολής στην Ελλάδα, στην Κοζάνη, την οποία τελείωσα στην ώρα μου, διότι ήθελα πάρα πολύ. Δηλαδή, ξεκίνησα από την αρχή βλέποντας ότι θέλω να γίνω σχεδιαστής αυτοκινήτων. Και άλλα 2 χρόνια μετά το μάστερ και μετά ήμουν, ας πούμε, από τους τυχερούς που διαλέχτηκε η δουλειά μου από τα τότε αφεντικά και μπήκα μέσα και έμεινα. Δηλαδή 5 χρόνια σπουδών, ας πούμε. Να σου κάνω την ερώτηση, όταν σε πήρανε στην Αλφα Ρωμαίο, τι έκανες εκείνη τη στιγμή? Σ' άκουσε όλη η γειτονιά,
ήσουν κάπου και πανηγύριζες, τι έκανες εκείνη τη στιγμή? Ήταν ουσιαστικά το κομμάτι αυτό που σηματοδότησε το ότι με πήραν, ήταν όταν μου ανακοινώσαν ότι διαλέχθηκε η πρότασή μου για να γίνει μοντέλο σε αληθινή κλίμακα να παρουσιαστεί στη Γενέβη. Οπότε αυτό είχε έρθει, ένα βράδυ μου ήρθε ένα email από τη σχολή ότι διαλέχθηκε η δικιά σου πρόταση. Ήξερα ότι η πρόταση που θα διαλεχθεί, ότι μετά είναι και 6 μήνες πρακτικής άσκησης στην Αλφα Ρωμαίο. Οπότε εκείνη τη στιγμή κατάλαβα, σε εισαγωγικά, γιατί δεν το έχω καταλάβει ακόμα. εκείνη τη στιγμή ήταν που άρχισα να παίρνω τηλέφωνο τους γονείς μου, την κοπέλα μου, και τους είπα διαλέξα την πρότασή μου, και από εκεί ξεκίνησε. Τι μεγάλη ηθική ικανοποίηση θα ένιωσε τότε? Όλα αυτά τα χρόνια που σπούδαζες και έβαλες τον κόλο σου κάτω, που λέμε, και να σταθρανεί, όπως το λες. Όλη την ώρα με το σχέδιο, και να έρχεται αυτή η ικανοποίηση ότι με πήρε η Αλφα Ρωμαίο. Όπως το λες. Μέρα νύχτα, και θέλω να προσθέσω ότι έχω συναδέλφους και φίλους και συμφοιτητές οι οποίοι ήταν πάρα πάρα πολύ καλοί στη δουλειά τους. Δηλαδή, από εκεί πέρα είναι και λίγο θέμα να νιώσεις τι θέλει ο πελάτης. Ο πελάτης ήταν η Αλφα Ρωμαίο τότε. Να είσαι και λίγο τυχερός και να φτιάξεις αυτό που ψάχνανε εκείνη τη στιγμή. Είναι μεγάλο, μεγάλο συνέστημα. Όντως, μεγάλο συνέστημα. Εδώ εμείς περιμένουμε, γίνονται κάποια πράγματα. Τις εταιρείες αγωγικές, με έρχεται το τάδε αυτοκίνητο και λέμε, επιτέλους το περιμέναμε να το οδηγήσουμε. Ναι, ναι. Πόσο μάλλον όταν εσύ μπαίνεις στην Αλφα Ρωμαίο. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη που διακόπτω, σ' ακούω τόση ώρα μιλάς και κάθομαι και σκέφτομαι, γιατί ήμουνα κι εγώ στη φάση που ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Δηλαδή, ήταν μέσα στα όνειρά μου. Αν μπορούσα ποτέ να γίνω σχεδίαση αυτοκίνητο, να πούμε, με κάποια τέτοια, και σ' ακούω και λέω, πω, τι ωραία πράγματα είναι αυτά που ακούω και που θα μπορούσα ίσως να τα έχω ζήσει κι εγώ. Είναι, ξέρεις, σε πιάνει λίγο μια... Δεν το πω ζήλια, δεν είναι ακριβώς ζήλια, είναι θαυμασμός, ας πούμε. Και... Δεν ξέρω, Τάσος, δεν ξέρω αν μπορώ να το καταλάβει αυτό σου λέω, γιατί ήταν που με ξέρει πόσα χρόνια ο Τάσος, και ξέρω πόσο έχω ασχοληθεί και με σχέδιο και με τέτοια, με τα αυτοκίνητα, ήταν ένας καημός. Ας το πω. Και τώρα, έτσι που τα ακούω αυτά, είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα. Όλοι κάπως έτσι, πιστεύω, ξεκινήσαμε, όλοι κάπως έτσι ήμασταν. Απλά μετά θέλω να πω ότι προδιαθέτει πάρα πολλές θυσίες. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ στο αντικείμενο για να το κάνεις αυτό το πράγμα, έτσι. Και να πιάνει δηλαδή, το χέρι σου, κακά τα ψέματα, και να πιάνει το χέρι σου. Και να πιάνει το χέρι σου, οπωσδήποτε αυτό. Είναι και το πείσμα του Αλέξανδρου. Δηλαδή, πέρα από το ταλέντο, είναι και αυτή η πρόθεση που έχει κάποιος να βάλει όλη την προσπάθεια και όλη τη σκληρή δουλειά και να το πετύχει. Και παρότι, να το φέρω πάλι σε δύσκολη θέση, τον Αλέξανδρο είναι πάρα πολύ σεμνός άνθρωπος, εξαιρετικά σεμνός. Πρέπει να πούμε ότι αυτό που έχει καταφέρει είναι εξαιρετικό και είναι και σπάνιο. Ακριβώς πάρα πολλοί άνθρωποι θα θέλανε να το έχουν κάνει. Ο Αλέξανδρος με πολλή δουλειά, πείσμα, σίγουρα και τύχη, όπως είπε, γιατί είναι και θέμα συγκυριών, αλλά χωρίς τη σκληρή δουλειά και το πείσμα, νομίζω, όση τύχη και να έχεις, δεν μπορείς καν να πλησιάσεις αυτό το αποτέλεσμα. Δεν θέλω να το πάω στα δύσκολα, αλλά οι παλιότεροι από εμάς έχουν ζήσει τον Αλέξανδρο Ισηγόνη. Τον αποκαλούσαν Έλληνα Θεό όταν σχεδίασε και έβγαλε στην παραγωγή τότε ένα μοντέλο. Θα ρωτήσανε με τεμψύχωση ο Αλέξανδρος? Όχι, αν πλέον εμείς, η δικιά μας η γενιά, θα τον αποκαλούμε εμείς Έλληνα Θεό του σχεδίου. Τώρα με φέρετε σίγουρα σε δύσκολη θέση. Δεν σε φέρα το κατά εύκολα. Μακάρι, παιδί, τι να πω, μακάρι να πάνε όλα καλά, να συνεχίσουμε να βλέπουμε πολλά αυτοκίνητα. Μακάρι. Εδώ με την ευκαιρία, μια και έχουμε πιάσει το κομμάτι τη σχεδίαση, να πούμε ότι ο Αλέξανδρος είχε κάνει κάτι πολύ σημαντικό, αλλά μην ξεχνάμε και τον Ανδρέα του Ζαπαθίνα, τον Σωτήρη τον Κογό, τον Μαλαμπρίνο, τον... Αχ, συγγνώμη τώρα, Αλέξανδρο, θα με βοηθήσει. Πολύ. Τον Βολάνη, τον Αντώνη τον Βολάνη. Τρομεροί άνθρωποι, οι οποίοι έχουν προσφέρει πάρα πάρα πολλά στη σχεδίαση αυτοκινήτου. Και πάμε στην επόμενη. Τώρα
είναι μέσα στην Αλφα Ρωμαίο, σχεδιάζει για την Αλφα Ρωμαίο. Δεν ξέρω κατά πόσο θέλει να μας απαντήσει, αλλά αυτή την περίοδο, τώρα, αυτόν τον καιρό, αφού τελείωσε η Αλφα Ρωμαίο τον Άλε, βγήκε στην παραγωγή, έβαλε στο χεράκι σου, βαριά την υπογραφή σου. Τι περιμένουμε από την Αλφα Ρωμαίο, αν θέλει, μας απαντά, αν θέλει, όχι. Ή από σένα συγκεκριμένα, αν περιμένουμε κάτι καινούριο. Έτσι, μπράβο. Εμείς απλά ρωτάμε, δεν είναι. Απλά. Κοίταξε. Ξέρετε ότι δεν μπορώ να απαντήσω προφανώς σε τα συγκεκριμένα. Προφανώς και εμείς συνεχίζουμε και δουλεύουμε εδώ και καιρό σε καινούργια πράγματα. Αλλιώς θα ήμασταν διακοπές. Θα ήμασταν στην Ελλάδα αλλιώς. Οπότε, ναι, συνεχίζουμε, δουλεύουμε πυρετοδό σε καινούργια μοντέλα. Και... ηλεκτρικά μοντέλα, λέμε τώρα. Δεν... κουβέντα να γίνεται. Αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση, γιατί ήθελα να ρωτήσω κάτι παρόμοιο. Λέω κουβέντα να γίνεται, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, μπορεί, δεν μπορεί να μας απαντήσει. Αν είναι και ηλεκτρικά τα μοντέλα, γιατί κακά τα ψέματα πάμε προς την ηλεκτροκίνηση. Λέμε. Κοίτα, Τάσο, συγγνώμη να κάνω μια παρένταση εδώ πέρα. Θα μας απαντήσει ο Αλέξανδρος. Η εξελεκτισμένη κίνηση είναι δεδομένο ότι είναι ο δρόμος που ακολουθούν όλες οι εταιρείες. Και η Αλφα Ρωμαίο το έχει ανακοινώσει μέσω του Προέδρου της, του κ. Παράτο. Άλλωστε, πρόσφατα ανακοίνωσε ότι μετά την Τονάλε που είδαμε φέτος και θα την έξω κάποια πράγματα για το 23, όπως είπαμε, σε επίπεδο κινητήρων, το 24 έρχεται ένα νέο μοντέλο και υπάρχει ένα πενταετές πλάνο όπου θα δούμε μια σειρά μοντέλων μέσα στα επόμενα χρόνια. Σίγουρα και εγώ δεν γνωρίζω, αλλά και ο Αλέξανδρος πιθανά δεν μπορεί να μας απαντήσει για λόγους εμπιστευτικότητας. Αλλά το σίγουρο είναι ότι η πορεία εξηλεκτρισμού είναι ένας δρόμος πλέον χωρίς επιστροφή. Όλες οι εταιρείες κινούνται προς τα εκεί. Απλά αυτό που βλέπουμε και με την Τονάλα είναι ότι η Αλφα Ρωμαίο θα το κάνει με το δικό της τρόπο. Χωρίς δηλαδή να χάσει το DNA της, θα περάσει σε αυτή τη νέα εποχή της αυτοκίνησης. Άρα δηλαδή ο Αλέξανδρος συμμετέχει στο πενταετές πλάνο δυναμικά της Αλφα Ρωμαίο. Την Αλέξανδρε, συμμετέχεις. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έχει ξεκινήσει η μεταμόρφωση. Εγώ θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση προσωπική, που βέβαια την απάντηση νομίζω ότι την ξέρω. Επειδή μιλήσαμε για την ηλεκτροκίνηση, επειδή λοιπόν η ηλεκτροκίνηση με τις πλατφόρμες που υπάρχουν αφαιρεί πολλά μηχανικά μέρη που δυσκολεύαν τη δικιά σου τη δουλειά σαν σχεδιαστής, δηλαδή σαν αναγκάζα να κάνεις κάποιες, ας πούμε, υποχωρήσεις σχεδιαστικά χάριν της, πώς το πω, της λειτουργικότητας της διάταξης των μηχανικών μέρων. Με το που ξεκίνησε όλο αυτό λοιπόν, το γεγονός με την ηλεκτροκίνηση και με αυτά, αισθάνθηκες λίγο πιο ελεύθερος ότι πλέον, ναι ρε παιδιά, μπορώ να κάνω αυτό που πραγματικά θέλω να κάνω στο σχεδιασμό μου και μπορούν να γίνουν, καθότι δεν έχουμε τα μηχανικά μέρη που μας ενοχλούσαν? Κοίταξε, η απάντηση είναι ναι, αρχικά, μέχρι να καταλάβω ότι έχω καινούργια μηχανικά μέρη που με ενοχλούν. Εντάξει. Για να το πω και έτσι. Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, κοίτα, θεωρώ ότι οι μπαταρίες δεν είναι τόσο... πώς το πω... Κοίταξε, ναι, δεν είναι τόσο... Ναι, δεν ξέρω και εγώ τι... κοίταξε, το θέμα είναι το κάθε αντικείμενο, ας πούμε, έχει τα δικά του, ας πούμε. Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο με μηχανή έχει... άλλα προβλήματα σε εισαγωγικά σχεδιαστικά που πρέπει να αντιμετωπίσεις. Ένα ηλεκτρικό έχει άλλα, τα οποία τα ανακαλύπτεις στην πορεία. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι αλλάζουν κιόλας σταδιακά τα αυτοκίνητα, αλλάζουν μορφή. Διότι έχεις να ράψεις κουστούμι, ας πούμε, σε ένα διαφορετικό σώμα. Έτσι ακριβώς. Σώμα, τα μηχανικά μέρη, έτσι. Οπότε υπάρχει δηλαδή πρόκληση με διαφορετικό βαθμό. Και οπωσδήποτε ανοίγει νέους δρόμους για να εξερευνήσεις νέες φόρμες, τις οποίες δεν είχες φανταστεί παλαιότερα με τα κλασικά μηχανικά μέρη. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε και τους δύο. Αλέξανδρε, τιμή μας που μας έδωσες χρόνο για να μιλήσεις εδώ στο Λίμπερο 107,4 και σε εμάς εδώ και να μας πεις 5 πράγματα με διαφορετικό τρόπο για το ποιος είσαι, τι έχεις δημιουργήσει και ότι περιμένουμε πλέον πολλά πράγματα από σένα. Έχεις ανεβάσει τον πύχη πολύ ψηλά, κακά τα ψέματα. Και ως Έλληνες εμείς θα θέλαμε να δούμε ακόμα περισσότερα και πολύ πιο όμορφα πράγματα να δημιουργείς και να είμαστε περήφανοι για αυτό που σε έχουμε εκεί, στην Αλφα Ρωμαίο. Είναι έτσι, Αλέξανδρε? Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πω stay tuned σε άπτες στα ελληνικά. Και ελπίζω να ελπίζω να τα λέμε συχνά. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Και Ιάκωβε, σε ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ.
που ήσουν εδώ στην παρέα μας. Ελπίζω να το κάναμε με ωραίο, πολύ ωραίο τρόπο την παρουσίαση. Πολύ ωραία, μεγάλη μας χαρά. Χαίρομαι που άκουσα και τον Αλέξανδρο και εσάς και εύχομαι και οι ακροατές να πήραν κάποια ωραία μηνύματα και ιδέες που ακούστηκαν σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, Αλέξανδρε. Αλέξανδρο. Ιάκωβε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.